στα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και στα συγχρηματοδοτούμενα όπως είναι το ΕΣΠΑ, αναφέρθηκε η υπεύθυνη ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας της ΑΝΚΟ ΑΕ Λιάννα Παπατέρπου. Μιλώντας στον ΦΛΑΣ και εγγράφησε την εικόνα που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο σε δημοφιλείς δράσεις και στο ενδιαφέρον που υπάρχει σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Όσο αφορά τα αμιγώς ευρωπαϊκά προγράμματα, λίγες επιχειρήσεις από την περιφέρειά μας μπορούν να τα αξιοποιήσουν και κυρίως είναι πανεπιστημιακοί φορείς, ακαδημαϊκοί φορείς, για να είμαι πιο ακριβής, αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες μπαίνουν σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ένα τέτοιο καλό παράδειγμα έχουμε να πούμε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που πρόσφατα επιλέχθησαν μέσα στις 4 προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από μια σημαντική δράση του προγράμματος Ορίζοντας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί αυτά τα προγράμματα έχουν εφαρμογή και, ή έχουν συμμετοχή και μικρομεσαίων επιχείρησεων. Τώρα όσο αφορά το ΕΣΠΑ, θα έλεγα κυρία Νουλίδου ότι είναι περιορισμένη η συμμετοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ των επιχειρήσεων πάντοτε, ναι. Έτσι μιλούμε για ιδιωτικές επενδύσεις και δεν μιλούμε για δημόσια έργα. Έχουμε την ατυχία, λόγω του γνωστού θέματος του ΑΕΠ, του περιβόητου ΑΕΠ της περιφέρειάς μας, να θεωρούμαστε σχετικά πλούσια περιφέρεια. Άρα λοιπόν σε αυτό το ΕΣΠΑ έχουμε την ατυχία να είμαστε σε ένα καλάθι με άλλες περιφέρειες πιο μεγάλες από εμάς και πιο δραστήριες, θα έλεγα, σε άποψη συμμετοχής σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Για να καταλάβετε, μοιραζόμαστε το ίδιο καλάθι χρημάτων στις προκηρύξεις του ΕΣΠΑ με την Κρήτη, με την Πελοπόννησο, με τα Ιόνια νησιά και με το Βόρειο Αιγαίο. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, τα προγράμματα αυτά είναι ανταγωνιστικά όλα και έτσι αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώνει ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, του οποίου η κεντρική δομή είναι στη Θεσσαλονίκη Κοινική Επανέμ και εμείς λειτουργούμε ως παράρτημά του, όπως και το Επιμελητήριο Κοζάνης είναι συνεργαζόμενος φορέας, θα δούμε λοιπόν ότι στα δημοφιλή, όπως λέμε, προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα, που είναι η ενίσχυση, ας πούμε, της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της καινοτόμου νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η αναβάθμιση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και η ενίσχυση των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συγκριτικά φυσικά με την κεντρική Μακεδονία, είναι πολύ μικρότερη η συμμετοχή μας, αλλά επειδή έχουμε πολυετή γνώση των προγραμμάτων στην περιφέρειά μας, γιατί κάνουμε αυτή τη δουλειά αρκετά χρόνια και σαν ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, θα έλεγα ότι η περίοδος αυτή δεν είναι καλή περίοδος. Το είχαμε δει και διακρίνει και είχαμε ξανακάνει μαζί ένα αφιέρωμα και για στα τελειώματα, όπως λέμε, του προηγούμενου ΕΣΠΑ του 2007-2013. Τώρα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, δεν έχουμε δυναμική συμμετοχή. Δηλαδή συγκριτικά με άλλες περιφέρειες και αναλογικά του πληθυσμού των επιχειρήσεων που έχει η Δυτική Μακεδονία, θα έλεγα ότι δεν έχουμε πολύ σημαντική συμμετοχή. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται σε πολλούς λόγους, δεν θα έλεγα ότι είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση πλέον είναι διάχυτη, ο κόσμος ακούει, διαβάζει, έχει το διαδίκτυο στην διάθεσή του. Είναι κυρίως για τα νέα παιδιά και είναι πάρα πολύ λογικό η φοβία. Και η έλλειψη πόρων, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι κάποιος που πάει να στήσει μια επιχείρηση ως βασικό χρηματοδότη έχει την οικογένειά του. Όταν η οικογένεια έχει να εξυπηρετήσει, όπως λέμε, πάρα πολλά χρέη και οφειλές προς ταμεία, προς την εφορία, προς ακίνητη περιουσία κτλ. Όλα αυτά που μας ταλανίζουν όλους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει χρήματα για να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Άρα λοιπόν ένας λόγος είναι αυτός. Βέβαια το Υπουργείο έχει θεσπίσει έναν μηχανισμό, έναν καταπιστευτικό λογαριασμό, στον οποίο μπορεί η πολιτεία να καταθέτει ένα μέρος της επιχορήγησης, ώστε να λειτουργεί ως ένα ταμείο που μπορεί να εξοφλεί ο δικαιούχος τους προμηθευτές του. Από την άλλη όμως βλέπουμε, και αυτό είναι για μένα και το πιο ανησυχητικό, ότι δεν αλλάζει η κουλτούρα μας, το μενταλιτέ μας, ο τρόπος που σκεφτόμαστε απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Ίσως γιατί δεν έχουμε διδαχτεί ποτέ τι σημαίνει επιχειρηματικότητα, κάτι που πρέπει να γίνεται από την εκπαίδευση. Και δεύτερον, γιατί είχαμε μάθει σε ένα μοντέλο, σε ένα παραγωγικό μοντέλο στη χώρα, το οποίο απέδειξε περίτρανα ότι είναι αδιέξοδο. Για να το πούμε πολύ απλά και να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές σας, είναι ότι θα πρέπει να επιχειρούμε
και να αποτυγχάνουμε, γιατί είναι μέρος της επιτυχίας ή αποτυχία, σε πιο παραγωγικές προσπάθειες. Το να ρίχνουμε τα λίγα χρήματα που έχουμε σε επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά το χώρο της εστίασης ή της ψυχαγωγίας ή της αναψυχής, όπως λέμε, βραχυπρόθεσμα μπορεί να μας δώσει, ας πούμε, έναν μισθό. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν είναι επιτυχές εγχείρημα. Αυτό αποδεικνύουν τα στατιστικά τουλάχιστον. Και αυτό το βλέπουμε και από πολλά προγράμματα που προηγήθηκαν και από τον ΟΕΔ τα προηγούμενα χρόνια, όπου αν κάποιος μπορέσει και ψάξει να αποτιμήσει πόσες επιχειρήσεις επιβίωσαν από αυτά τα προγράμματα, δεν μετρούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών.